Μια τρομερή αποκάλυψη έκανε ο Ντούσαν Σπασόγεβιτ, πρέσβη τη Σερβία στην Ελλάδα, αποκαλύπτοντα φωτογραφία τη ανώτατη ηγεσία του Κωσόβου με χάρτη τη αποκαλούμενη Μεγάλη Αλβανία, που συμπεριλαμβάνει και ελληνικά εδάφη, προκαλώντα ολόκληρο τον Ελληνισμό. Πρόκειται για δάφη όπω η Καστοριά, η Θεσπρωτεία και η Ήπειρο, τα οποία οι Αλβανοί του Κωσόβου θέλουν να συμπεριλάβουν όταν ενωθούν με την Αλβανία. Η πρόκληση είναι σοβαρή και διαρκή και δεν αφορά μόνο την Τουρκία αλλά και το αλβανικό εθνικιστικό σχέδιο κατά τη Ελλάδο. Ο Υπουργό εσωτερικών τη Σερβίας, Μπράτις Λαβγκάσιτς, περιόδευσε το βράδυ της Τρίτης στη μονάδα χωροφυλακής στο Κράλιεβο για να επιθεωρήσει ο ίδιος τη μαχητική ετοιμότητα των μελών της μονάδας, ανέφερε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου. Ο Γκάσιτ ανέφερε ότι όλα τα μέλη της χωροφυλακής είναι έτοιμα να φέρουν ει πέρας οποιοδήποτε έργο τους ανατεθεί από τη Σερβική ηγεσία. Αλβανοί του Κωσυφοπεδίου πραγματοποίησαν παράνομη αλλαγή εξουσία στο Δήμο τη Βόρεια Μητρόβιτσα, στο βόρειο τμήμα του Κωσυφοπεδίου, τόχια. Τα γεγονότα δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο κύριο στόχο τη Πρίστινα και του Αλμπίν Κούρτι, πρωθυπουργό του αυτοποκαλούμενου Κωσυφοπεδίου, είναι να μην υπάρχει ούτε ένα Σέρβο στο βορρά, τόνισε ο Σέρβο επικεφαλή του γραφείου για το Κωσυφοπέδιο, Πέταρ Πέτκοβιτς. Την τετάρτη μέλη της αστυνομίας του Κόσυφο Παιδίου εισέβαλαν σε στο Σερβικό Δήμο και πραγματοποίησαν έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω του οποίου διόρισαν μόνο Αλβανούς. Οι διορισμένοι αξιωματούχοι έδωσαν και όρκο μετά τον οποίο εξέλεξαν τον επικεφαλή του Δήμου, η πλειοψηφία του οποίου είναι Σέρβη. Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι στη Σερβία αντέδρασαν εξαιρετικά αρνητικά σε τέτοιε ενέργειε, ειδικά από τη στιγμή που οι αστυνομικέ δυνάμει παρήχαν βοήθεια στη βία κατάληψη τη εξουσία από του ένοπλου σχηματισμού. Προφανώ, σε σχέση με τέτοιε ενέργειε, οι σερβικέ αρχέ θα είναι έτοιμες να λάβουν ριζικά μέτρα, ειδικά επειδή μεγάλο αριθμό σερβικών στρατευμάτων είναι επί του παρόντο συγκεντρωμένο στα σύνορα μεταξύ Σερβία και Κωσυφοπεδίου. Η κατάσταση στα σύνορα μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Η αντιπαράθεση μεταξύ Πρίστινα και Βελιγραδίου θα μπορούσε να κλιμακωθεί σημαντικά καθώς οι αρχές του Κωσυφοπεδίου υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που στην πραγματικότητα σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πιέσει για τις ενέργειες της Πρίστινα αρνούμενη οποιαδήποτε συμφωνία με το Βελιγράδι, Κάτι που είναι πιθανό, λόγω του ότι η Σερβία διατηρεί φιλορωσική πολιτική. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. και να λαμβάνετε πρώτη όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.